σίγμα ταφ κεφάλαιο, έκτο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Ούτω λέγει ο Κύριος. Η δούλα ως έρχεται από τις γης του βορρά και έθνος μέγα θέλει αγερθεί από τον άκρον της γης. Τόξον και λόγχοι θέλουν συγκρατεί, είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα και επιβαίνουν συν επί ύπους, παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον εναντίον σου θυγάτηρ της Ιών. Οικούσαμεν τη φήμη αυτών, εχείρες ημών παρελήθησαν, στενοχωρία κατέλαβεν ημάς, οδύνες ως τικτούσεις. Μη εξέλθετε εις τον αγρόν και ενωδό μη περιπατείτε, διότι η ρομφαία του εχθρού είναι τρόμος πανταχώθεν. Θυγάτηρ του λαού μου περιζώς της άκων και κυλίσθητη εις τάκτην πένθος μονογενούς κάμε εις αυτήν θρύνησον πικρός, διότι ο ξολοθρευτής θέλει ελθεί εξεύνης εφημάς. Σε έθεσα σκοπιάν, φρούριον μεταξύ του λαού μου διαναγνωρίσεις και να εξερευνήσεις την οδόν αυτών. Πάντες είναι όλος απειθής, περιπατούσι κακολογούντες. Είναι χαλκός και σίδερος, πάντες είναι διεφθαρμένοι. Το φυστήριο νεκάφθη, ο μόλυβδος κατηναλώθη υπό του πυρός, ο χωνευτής διαλύει μάτιν, διότι οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Αρκύριον απεδοκιμασμένων θέλουσι ονομάσει αυτούς, διότι ο Κύριος απεδοκίμασεν αυτούς. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου λέγον, στήθη εν τη πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί των λόγων τούτων και είπε. Ακούσατε των λόγων του Κυρίου πάντες η Ιούδα, η δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι, δια να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώσαστε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μην πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, λέγοντες ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος. Διότι εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας, αν εντελώς εκτελέσετε κρίση αναμέσων ανθρώπου και του πλησίον αυτού, αν δεν καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και τη χείραν και δεχύνετε αίμα αθώων ο πίσω αθώων εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας αιώνας αιώνος. Ιδούς εις πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνίετε ψευδός και θυμιάζετε εις τον Βάαλ και περιπατείτε πίσω άλλων θενών τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν με το οίκο τούτο, εφών εκλήθη το όνομά μου και λέγεται ελευθερώθημεν, για να κάμνετε πάντα τα βδελίγματα. Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος τούτος, εφώ εκλήθη το όνομά μου. Ιδού αυτός εγώ είδον ταύτα λέγει Κύριος, αλλά υπάγεται τώρα εις τον τόπον μου τον Σιλό, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς και ιδέτε τι έκαμε εις αυτόν δια την κακίαν του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή επράξατε πάντα ταύτα τα έργα, λέει Κύριος, σε λάλησα προς εσάς εγυρώμενος πρωί και λαλών και δεν οικούσατε και σας έκραξα και δεν απεκρίθητε, δια τούτο θέλω κάμει στον οίκον εφό εκλήθη το όνομά μου, στον οποίο εσείς θαρείτε και στον τόπο τον οποίο έδωκα εις εσάς και στους πατέρας σας καθώς έκαμα εις την Σιλό. Και θέλω σας απορρίψει από του προσώπου μου, καθώς απέρριψα πάντα στους αδελφούς σας άπαν το σπέρμα του Εφραήμ. Δια τούτο σι μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου και μη ύψωνε φωνή ιδέης υπέρ αυτών, μη δε μεσίτευε προς εμέ, διότι δε θέλω σου εισακούσει. Αμήν. Συνεχίζεται η προφητεία 700 χρόνια προ Χριστού που έκαμε ο Θεός προς τον Ιερεμία τον προφήτη, σε ένα λαό μέσα σε παράβαση, σε ανομία, σε αμαρτία, σε μοιχεία, σε πορνεία, παρόλο που είχαν το Λόγο του Θεού, παρόλο που ήταν ο λαός του Θεού της εποχής εκείνης. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέγει πάσα η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος εις πανέργων αγαθών. Μέσα λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη εμείς βλέπουμε τον Θεό να μας διδάσκει. Να μας διδάσκει πώς μπορεί να κατατίσει ο άνθρωπος και μάλιστα ο άνθρωπος του Θεού όταν σταματήσει να έχει τον φόβο του Θεού,
να λογαριάζει το θέλημα του Θεού, σταματήσει να έχει επίγνωση της αληθείας και στραφεί με όλη του την καρδιά μακριά από το Λόγο του Θεού, μακριά από τον Ιησού Χριστό, μακριά από το θέλημα του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί, τύχη δεν υπάρχει. Αλλά τη ζωή του ανθρώπου την προσδιορίζει η εύνοια του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος λογαριάζει το θέλημα του Θεού, καθώς μάλιστα είναι και γεγραμμένο όποιος αν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, εύνοια Θεού αλλά και απαρέσκεια Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αγαπάει όλους τους ανθρώπους και για όλους τους ανθρώπους έχει ετοιμασμένο ένα ευλογημένο παρόν και ακόμη πιο ευλογημένο μέλλον. Έχει ένα προσδιορισμένο ο Θεός δρόμο μέσα από τον οποίο προσκαλεί τον άνθρωπο να περπατήσει για να απολαύσει σε αυτή τη ζωή του Θεού την αυθονία, αλλά να κληρονομήσει και τη Βασιλεία των Ουρανών. Δυστυχώς όμως και είναι κρίμα αυτό, γιατί ο άνθρωπος και όσο πάει αυτό το πράγμα γίνεται πιο πολύ, χειροτερεύει, ο άνθρωπος απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Απομακρύνεται από ένα πρόσωπο. Γιατί καμία θρησκεία δεν σώζει τον άνθρωπο. Και ο χριστιανισμός δεν είναι, θα τολμούσα να πω, μια θρησκεία, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ή πιστεύεις ότι πέθανε για τις αμαρτίες σου, που σημαίνει ό,τι κακό, λάθος, παράβαση, αμαρτία έχεις πράξει, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι δοσμένο για να σε καθαρίζει πάντοτε από πάση αμαρτίας, ή δεν το πιστεύεις. Οπότε προχωράς μέσα στον δρόμο που διαλέγεις εσύ. Και ο δρόμος που διαλέγει ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι ο καλύτερος. Δεν είναι ο καλύτερος γιατί ο κόσμος όλος αυτός κείται εν το πονηρό. Και άρχον του κόσμου τούτου, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι ο διάβολος που είναι απαρχής ανθρωποκτόνος. Ή πιστεύεις λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου, πρώτον, και δεύτερον, ανεστήθη για τη δικαίωσή σου, ώστε μέσα από αυτή την πίστη που σώζει, πλησιάζεις τον Χριστό και δια του Ιησού Χριστού πλησιάζεις τον Πανάγιο, Πανάγαθο Θεό και η ζωή σου είναι μέσα στο φως, γιατί ο Θεός είναι φως, η ζωή σου είναι μέσα στην αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι η αγάπη, η ζωή σου είναι μέσα στην αλήθεια, γιατί ο Θεός είναι αλήθεια, ή προχωράς σε δρόμους παράξενους που θα σε οδηγήσουν σε ταλαιπωρία, σε πληγές, θα σε πληγώνουν και θα πληγώνεις, σε απογοητεύσεις θα σε απογοητεύουν και θα απογοητεύεις, σε ταλαιπωρίες θα σε ταλαιπωρούν και θα ταλαιπωρείς και στο τέλος, στο θάνατο, θα θανατώνεις και θα σε θανατώνουνε. Και όταν λέω θανατώνεις δεν εννοώ φόνο, εννοώ κάτι ακόμη χειρότερο. Θανατώνεις την ψυχή του ανθρώπου, τον διαλύεις, αλλά και θα σε διαλύουνε. Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι δεν υπάρχει τύχη, αλλά υπάρχει εύνοια Θεού. Αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε ότι το μέλλον κανένας δεν το ξέρει παρά μόνο ο Θεός και σε όσους ο Θεός το φανερώσει. Ή πιο σωστά, σε όσους ανθρώπους πάνε προς το Θεό για να τους το φανερώσει. Και πώς θα μας φανερώσει το μέλλον μας ο Θεός? Πάρα πολύ εύκολα, με το Λόγο Του. Όταν ο άνθρωπος εκλέγει το Χριστό, η ζωή του δεν μπορεί παρά να είναι μέσα στην
παρουσία του Θεού και στην ευλογία του Θεού. Και όταν εκλέξω τον Χριστό δεν σημαίνει να πάω να ταλαιπωρηθώ, να πάω σε ένα μοναστήρι, να πάω με τα γόνατα, να πάω ξυπόλυτος. Αυτά δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το εκλέξω τον Χριστό είναι μια εκλογή, γιατί ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού και έχει τη δυνατότητα, το μόνο δημιούργημα του Θεού, έχει τη δυνατότητα να εκλέγει και να απορρίπτει. Εκλέγω αυτή τη δουλειά και απορρίπτω αυτή τη δουλειά. Εκλέγω αυτόν τον άνθρωπο για σύντροφό μου και τον απορρίπτω. Εκλέγω σε αυτό τον τόπο να μένω και απορρίπτω κάποιον άλλο τόπο. Κατά τον ίδιο απλό τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να εκλέξει τον Ιησού Χριστό και να τον απορρίψει. Όμως η πρόσκληση του Ιησού Χριστού υπάρχει. Έλθετε προς με πάντες υπεφορτισμένοι, ταλαιπωρημένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάθετε από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, τότε εγώ θα δώσω ανάπαυση στην καρδιά σας, στην ψυχή σας. Και αυτό που λείπει από τον άνθρωπο του κόσμου, ιδίως καθώς περνάει ο καιρός, είναι η ειρήνη. Την ειρήνη που τη δίνει μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου, ειρήνη σε μια οικογένεια, ειρήνη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ειρήνη σε μια περιοχή, ειρήνη, και η ειρήνη αυτή δεν είναι η ειρήνη των όπλων, αλλά είναι η ειρήνη της αγάπης. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αγαπημένα μου αδέλφια, από το να βασιλεύει μέσα σε μια οικογένεια, αλλά πρώτα μέσα στην καρδιά μας η ειρήνη του Θεού. Όταν υπάρχει ειρήνη του Θεού, τι δεν υπάρχει? Ταραχή, αγωνία, φόβος, υπόνοιες. Δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί? Γιατί όπως όταν μπει κανείς σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και μάλιστα δεν το ξέρει και καλά, έχει αγωνία. Πού να πάω? Πώς να προχωρήσω? Ή αν, όπως μου είχε συμβεί εμένα κάποτε, ταξίδευα με το αυτοκίνητο και χάλασαν τα φώτα. Φοβερό είναι να οδηγείς στο σκοτάδι. Και απορώ πως οι άνθρωποι, δεν απορώ βέβαια γιατί έτσι ζούσα και εγώ κάποτε, πως οι άνθρωποι ζουν στο σκοτάδι χωρίς να βλέπουν που πηγαίνουν. Χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει γύρω τους. Και πως θα φύγει αυτή η αγωνία? Πάρα πολύ απλό. Πατάς το διακόπτη και ανάβει το φως. Και όταν ανάψει το φως φεύγει η αγωνία. Γιατί? Γιατί ξέρεις που είναι οι σκάλες, δεν φοβάσαι να μην πέσεις. Ξέρεις πού θα προχωρήσεις, πού θα κάτσεις, όλα τα βλέπεις, όλα είναι φανερά. Και αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, τούτο φωνάζει ο Χριστός. Όποιος περιπατεί μαζί μου, όποιος με ακολουθεί, σκοτάδι σε αυτό δεν θα υπάρχει καθόλου. Αλλά όλα θα είναι φανερά. Και το παρελθόν, τι έκανα, και το παρόν, τι να κάνω, αλλά ιδιαίτερος και το μέλλον, τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να έχεις φίλο το Χριστό. Αν ο φίλος, καλύτερος σου φίλος, ποτέ δεν θα σε προδώσει, ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει, ποτέ δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Και όποτε επικαλεστείς το όνομά του, θα σε σώζει. Άρα λοιπόν το μέλλον μας το ξέρουμε. Δεν χρειαζόμαστε εμείς μάγους, επαϊδούς, χαρτορίκτρες, τι να μας πούνε. Αφού ο διάβολος είναι ψεύτης. Και αν κάτι αληθινό πει, το λέει για να παγιδεύσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε όμως πώς κατάντησαν οι άνθρωποι. Να ζούνε μέσα στην αγωνία, το τι θα πει ο αστρολόγος, η αστρολόγος, το τι θα πει ο μάγος, το τι θα πει η μάγισσα. Ευχαριστούμε το Θεό για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα τον πιστεύοντα. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση της αμαρτίας, της ανομίας, της παράβασης, της αμαρτίας βρισκόταν ο λαός Ισραήλ 700 χρόνια π.Χ. Και ο Θεός, ο οποίος ενημερώνει τους ανθρώπους,
Επισκέπτεται τον Ιερεμία και του λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαός έρχεται από τη γη του βορρά, έθνος μέγα θέλει εγερθεί από τον άκρον της γης, τόξον και λόγχοι θέλουν συγκρατεί, σκληροί είναι και ανήλαιοι, η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα, επιβαίνουσι επί ύπους παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον, εναντίον σου λαέ. Πάει, έρχονται, και ξέρετε ποιος πρόκειτο να έρθει, ο Ναβουχοδονόσορ, οι Χαλδαίοι. Έρχονται για να κάνουν κρίση. Και εδώ θέλω να μείνουμε λιγάκι, αδελφοί, για να δούμε το σχέδιο του Θεού. Πώς εργάζεται ο Θεός μέσα στον κόσμο αυτό. Υπήρχε ένας προφήτης, ο Αβακούμ, ο οποίος ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος προσευχότανε, «Κύριε, λυπήσου το λαό σου και κάνε επέμβαση και σώσε». Και προσευχότανε και προσευχότανε και προσευχότανε και ο Θεός δεν απαντούσε. Αλλά ήταν άνθρωπος πιστός και συνέχιζε, «Λυπήσου το λαό σου, ενήργησε, ενέργησε, Κύριε». Και ήρθε ο Θεός και του απάντησε. Και του λέει, «Εγώ, Αβακούμ, αυτή την εποχή θα κάνω πράγμα που θα θαυμάσουν όλοι. Γιατί αυτό που θα κάνω, όποιος θα ακούσει, αμφότερα τα αυτιά του θα ηχήσουν». Χάρηκε ο Αβακούμ. «Κύριε, σε ευχαριστώ, τι θα κάνεις?» Και λέει αυτό που είπε και στον Ιερεμία. «Θα φέρω τους Χαλδαίους και θα καταστρέψουν το λαό Ισραήλ». Τα χάσε. Λέει, «Κύριε, καταστροφή. Εγώ σου είπα να σώσεις και εσύ καταστρέφεις. Τι σημαίνει αυτό?» Και ύστερα αυτούς που θα φέρω θα υπερηφανευθούν τόσο πολύ που θα πούνε ότι αυτοί από τις δικές τους δυνάμεις νίκησαν, θα δώσουν δόξα στους δικούς τους θεούς και εγώ θα ξεσηκώσω τους Πέρσες και τους Μίδους», γιατί όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, αδερφοί αγαπητοί, είναι προδιαγεγραμμένη και προφητευμένη από το Λόγο του Θεού. Και οι Πέρσες και οι Μίδοι θα καταστρέψουν τους Χαλδαίους. Τα χάσε ο Αβακούμ. «Κύριε, και μετά?» Και αυτοί θα υπερηφανευθούν. «Και μετά θα φωνάξω τους Έλληνες με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα καταστρέψουν τους Πέρσες και τους Μίδους. Και μετά θα φωνάξω τους Ρωμαίους και θα καταστρέψουν τους Έλληνες. Και μετά, λέω εγώ, θα φωνάξω τον Ναπολέοντα και θα καταστρέψει. Θα φωνάξω τον Χίτλερ και θα καταστρέψει. Θα φωνάξω τον Στάλιν και θα καταστρέψει. Θα φωνάξω καταστραφή. Θα φωνάξω τον Μπούς και θα καταστρέψει το Ιράκ. Θα φωνάξω τον... και θα καταστρέψει τη Σερβία». Τα χάσε ο Αβακούμ. Λέει, «Κύριε, αυτό είναι το σχέδιό σου? Από καταστροφή σε καταστροφή? Εγώ ξέρω ότι είσαι Θεός ελεήμων, νυκτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος. Και εσύ μου λες ότι όλο αυτό το κακό που γίνεται εσύ το κάνεις?» Και παίρνει μια ωραία απόφαση. Λέει, «Εγώ θα κάτσω εδώ που βρίσκομαι στη σκοπιά μου, θα προσεύχομαι και θα περιμένω να έρθεις να μου εξηγήσεις». Υπάρχει εξήγηση. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό να το θυμόμαστε. Υπάρχει σε όλες τις καταστάσεις που δεν καταλαβαίνουμε εξήγηση που μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη δώσει. Να το καταλάβουμε. «Δεν θα κουνηθώ», λέει ο Αβακούμ. «Θα κάτσω εδώ και θα περιμένω, θα περιμένω, θα έρθεις, δεν μπορεί, θα μου απαντήσεις». Και λέει ο Κύριος, «Θα σου απαντήσω. Αλλά αυτό που θα σου απαντήσω γράψτο, για να μείνει για όλους τους ανθρώπους να ξέρουν πως ο Θεός εργάζεται». Και πριν προχωρήσω, ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που επιμένει στο να εξητά το Θεό, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θεωρεί αξιόπιστο και τον χρησιμοποιεί για να εκφέρει το θέλημά του, να το καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα να σε χρησιμοποιεί ο Θεός για να εκφράζεις το θέλημά Του.
Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, που είναι μια στενή σχέση. Ο Θεός και ο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός και ο δούλος του. Ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος Παύλος. Και όχι μόνο τότε και εκείνη, πάντοτε μέχρι και σήμερα. Ο κάθενας από εμάς, γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτι εν τες εσχάτες ημέρες θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου και θέλουσι προφητεύσει. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη ήτανε μετρημένοι στα δάχτυλα οι δούλοι του Θεού. Πάνω από 100, αν τους μετρήσουμε, στην Παλαιά Διαθήκη νομίζω ότι δεν είναι. Στην Καινή Διαθήκη όλος ο λαός του Θεού. Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αναγεννάει τον άνθρωπο. Τι σημαίνει τον αναγεννάει, του αλλάζει τη ζωή. Τον βγάζει από το σκοτάδι και τον φέρνει στο φως. Του γκρεμίζει τα ψέματα και του αναδεικνύει την αλήθεια. Του βγάζει την πίκρα, το φθόνο, το μίσος και τον γεμίζει αγάπη. Του αφαιρεί την απελπισία, το παράπονο, το φόβο και του χαρίζει την ειρήνη του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σκεύος, όπως το λέει η Γραφή, εύχριστο στα χέρια του Βεντεσπότη, του Κυρίου. Αγιασμένο, καθαρό. Είναι σκεύος εκλογής του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται την πρόσκληση του Θεού και στέκεται μπροστά στο Θεό και λέει «Ιδού εγώ Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω». Μακάριος ο άνθρωπος αυτός. Και ποιος είναι? Ο κάθε ένας που εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό. Γιατί τι θα πει πίστης, τι θα πει πιστεύω? Είναι ελληνική λέξη, αλλά σήμερα εκπροσωπείται πιο ωραία από τη λέξη εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι ένας. Δεν κερδίζει τίποτα. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας και φρύτουνε. Πίστης είναι να εμπιστεύομαι ένα πρόσωπο και τα λόγια του. Εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστό ότι είναι ζωντανός. Οι άνθρωποι λένε Χριστός Ανέστη, αλλά δεν λογαριάζουν ότι είναι ζωντανός. Δεν λογαριάζουν ότι όταν κάποιος πει Χριστέ μου σώσε με, ότι ο Θεός θα τον σώσει. Το λογαριάζουν. Και ακόμη χειρότερο, δεν λογαριάζουν τα λόγια του, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να εγκύψουν, να δουν τι λέει τέλος πάντων ο Χριστός, για να τον ακολουθήσουν. Όμως ας γυρίσουμε στον Αβακού. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός δεν σηκώθηκε περιμένοντας την επέμβαση του Θεού. Και ο Θεός τον επισκέφθηκε και του λέει, έλα εδώ παιδί μου, εγώ θα σου πω, εσύ γράψτα, να υπάρχουν, για να τα ξέρει κάθε ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού και στρέφει το βλέμμα του στην Αγία Γραφή. Είναι λίγες λέξεις. Μέσα σε όλο αυτό το κακό, σε όλη αυτή την κρίση, σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, σε όλο αυτό το θάνατο, που ένα σηκώνεται και καταστρέφει τον άλλον και σηκώνεται άλλος και καταστρέφει τον προηγούμενο και σηκώνεται άλλος και καταστρέφει τον προηγούμενο, από καταστροφή σε καταστροφή, που ο Θεός το κάνει, γιατί είναι η κρίση του Θεού, δικαιοσύνη του Θεού. Λίγες λέξεις. Μέσα σε όλο αυτό το κακό, ο δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί? Μέσα σε όλο αυτό που ένας κακός καταστρέφει τον άλλον κακό, το βλέμμα του Θεού στρέφεται σε κάποιον άνθρωπο που εξητά τη δικαιοσύνη του Θεού, που εμπιστεύεται τον Χριστό, που λέει, α, Κύριε, δεν μπορεί να είναι ο Χριστός εκεί. Δεν μπορεί να είσαι εκεί, δεν μπορεί να είσαι εδώ. Δεν μπορεί να είσαι, συγχώρεσέ με Κύριε μου, στους μου αμεθανούς που σκοτώνουν ένας τον άλλον. Δεν μπορείς να είσαι στις διάφορες ομάδες, Μουδιστές, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Διαμαρτυρόμενοι, σε διάφορες ομάδες ανθρώπων που τρώγονται μεταξύ τους. Δεν μπορείς να είσαι. Που ένας θέλει το κακό του άλλου. Δεν μπορείς να είσαι. Σε κάπου είσαι. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, εγώ είμαι μέσα σου. Αλληλούια. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου.
Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, τι συμβαίνει σε αυτόν? Έρχεται ο Χριστός, όπως λέει η Γραφή, εν αυτό, όπως λέει ο Χριστός, θέλουμε να ελθεί και θέλουμε να κατοικήσει. Και μην μας φαίνεται παράξενο, εδώ πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι δαιμονίζονται έξω γιατί καταλαμβάνονται από δαιμόνια. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο Χριστός θέλει να κάνει θρόνο του το σώμα του ανθρώπου. Και ξέρετε, όταν έρθει ο Χριστός στη ζωή σου, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Δεν μπορεί να το γνωρίσει, λέει αυτό, κανείς παρά μόνο αυτός που το λαβε. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Τι θα πει θα ζήσει? Θα ζήσει ευλογημένος. Θα ζήσει χαρούμενος. Για σκεφτείτε μια οικογένεια χριστιανική. Έναν άντρα να έχει γυναίκα μια χριστιανή. Που λέει η Γραφή, η γυναίκα πρέπει να αγαπάει τον άντρα της όπως η Εκκλησία το Χριστό. Μια γυναίκα να έχει άντρα ένα χριστιανό. Που λέει η Γραφή, στον άντρα πρέπει να αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Και να τη φροντίζει και να την περιθάλτει. Και να λέει ο Χριστός, στη δίνω παιδί μου αυτήν για γυναίκα σου, όχι για να σε κάνει ευτυχισμένο, για να την κάνεις ευτυχισμένη. Για να την υπηρετείς και να σου ζητήσω λογαριασμό. Και να λέει στη γυναίκα, σου χαρίζω αυτόν τον νέο για άντρα σου, όχι για να σε κάνει ευτυχισμένη, για να τον κάνεις εσύ ευτυχισμένο. Και τι συμβαίνει στη χριστιανική οικογένεια? Όσο πιο πολύ αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα, τόσο πιο πολύ η γυναίκα υποτάσσεται, τον αγαπάει και τον υπηρετεί με την έννοια τη χριστιανική, όχι δούλη, όχι εξαρτημένη, ελεύθερα ευλογημένη. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν μπερδέψει τα πράγματα, λέει φεμινισμός, γιατί ο ένας προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στον άλλον. Ενώ ο Χριστός τι λέει? Ο ένας να προσπαθεί να υπηρετήσει τον άλλον. Αλληλούια! Είναι ωραίο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ωραία η ζωή με τον Χριστό. Όχι η ζωή με τη θρησκεία. Όχι μέσα στη θρησκευόμενη αμαρτία. Μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Σκεφτείτε τώρα τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γεμάτα από αγάπη του πατέρα προς τη μητέρα. Να βλέπουνε τον πατέρα να αγαπάει τη μητέρα τους. Και όχι να ακούνε τον πατέρα να βρίζει τη μητέρα τους. Να βλέπουνε τη γυναίκα να αγαπάει τον πατέρα και όχι να βρίζει τον πατέρα. Τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν μέσα σε ειρήνη. Στην ειρήνη του Θεού. Μέσα σε χαρά. Και τώρα τι ωραία που παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό που λέει ο Χριστός. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Και λένε οι άνθρωποι αηδίες. Όχι, αηδίες είναι για σένα. Που τη γυναίκα σου την ξεφτιλίζεις. Την ονειδίζεις, την ταλαιπωρείς. Αηδίες είναι για σένα που τον άντρα σου δεν τον σέβεσαι. Αηδίες είναι για σένα που τα παιδιά σου δεν τα λογαριάζεις. Για το χριστιανό όμως είναι αλήθεια και ζωή, αδέλφοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να συνεχίσουμε όμως με τον Ιερεμία. Αφού τους λέει το μέλλον ο Ιερεμίας, ότι κακό έρχεται, ο λαός λέει πράγματι ακούσαμε, είναι πολύ σκληρή. Πάρα πολύ σκληρή και άγριοι οι Χαλδαίοι που έρχονται εναντίον μας. Και ο Ιερεμίας λέει, έρχεται εναντίον σας και λέτε ότι δεν γλιτώνετε από το κακό. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει ελπίδα με τον Χριστό παντού και πάντοτε και σε κάθε πράγμα υπάρχει ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα ευλογίας, χαράς, ευτυχίας. Και ποια είναι η ελπίδα αυτή? Ταπεινώσου μπροστά στο Θεό, όχι μπροστά στους ανθρώπους. Εξομολογήσου τις αμαρτίες σου μπροστά στο Θεό, όχι σε ανθρώπους. Πες του συγχώρεσαι με, λάθος έχω κάνει. Και να σας πω κάτι αδερφοί, πολλά λάθη έχουμε κάνει. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και άλλα θα κάνουμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι.
Είμαστε μικροί, είμαστε ασήμαντοι, τόσο πολύ που ο Χριστός λέει άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν γι' αυτό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί τα λάθη μας ο Θεός πάρα πολύ εύκολα μπορεί και τα διορθώνει. Εγώ αυτό πάντα το φοβόμουν και δεν μπορούσα να καταλάβω πως ο Θεός μπορεί να διορθώνει τα λάθη μου. Μέχρι που κάποτε έτσι που προσευχόμουν και αναρωτιόμουν και έλεγα φύλαξέ με από λάθη Κύριε, ο Θεός με έφερε στην παιδική μου ηλικία, όπου ο πατέρας μου ήταν αγρότης και όταν εγώ ήμουν 5-6 χρονών, 4-5-6 χρονών, με έπαιρνε μαζί του, σκάβαμε και ποτίζαμε. Και μου λέει πήγαινε να ποτίσεις τώρα εσύ τις ντομάτες. Πήγαινα εγώ, έπαιρνα την τσάπα, ήταν πιο βαριά από μένα. Και μου λέει ο πατέρας, για να ποτίσεις θα πρέπει να σκάψεις βαθιά, να μαζέψεις το χώμα, να το τραβήξεις, να το βγάλεις από εδώ, γιατί σου να περάσει το νερό από εκεί. Κατάλαβες, κατάλαβα. Για κάτω το έκανα. Έφυγε ο πατέρας μου, τώρα το βαθιά είχε κόπο. Οπότε πάνω εγώ έσκαβα, λίγο να σκαβά, όμως έπαιρνε το νερό και έφυγε το νερό. Όταν το βλέπα και έφυγε δεν μπορούσα να το μαζέψω πια. Είχα κάνει το λάθος. Και το συνειδητό λάθος. Γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθη και εν συνειδήσει. Ξέρετε τι έκανα τότε. Φώναζα «Πατέρα! Έλα» μου φώναζα από μακριά. «Έφυγε το νερό». Γελώντας ερχότανε. Έπαιρνε με τις χερούκλες του, είχε κάτι χέρια τέτοια. Έπαιρνε με τις χερούκλες του την τζάπα, έκανε μια έτσι, την τράβα και το διόρθωνε. «Δε σου είπα βαθιά». Βαθιά ψέματα του λέγα. «Βαθιά το έσκαψα». Αυτός ήξερε όμως ότι του λέγα ψέματα. «Όχι» μου λέει, «δεν το έσκαψες βαθιά». Αυτό μου θύμισε ο Θεός. Πόσο εύκολο είναι στον πατέρα μου τότε να διορθώσει τα λάθη μου, πόσο εύκολο είναι στο Θεό τώρα να διορθώσει τα λάθη μας. Ποιο είναι το μυστικό? «Πατέρα, βόηθα». Θα έρθει. Δεν μου λες αν τώρα σε βρω στο δρόμο και σου φωνάξω Κύριος βοήθησέ με σε παρακαλώ, δεν με βοηθήσεις. Και αν δεις ότι έχω και ανάγκη δεν θα σταματήσεις. Και αν εσύ σταματήσεις, ο Θεός τι λες, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει να σε βοηθήσει. Θα σταματήσει. Βοήθεια ετοιμοτάτη είναι ο Θεός στη ζωή μας. Έτσι λέει η Γραφή. Βοήθεια, όχι έτοιμη. Ετοιμοτάτη, υπερθετικός βαθμός ετοιμασίας. Σε ετοιμασία είναι ο Θεός για βοήθεια στον άνθρωπο. Ταπεινός σου λέει. Φώναξε. Εξομολογήσου. «Πατέρα, έκανα λάθος». Γέλαγε. «Εξομολογήσου, πες του». Και θα δεις τι θα κάνει όταν το φωνάξεις. Θα εκπλαγούμε. Και πάντοτε αδερφοί αγαπητοί, εγώ το λέω, ο Θεός είναι Θεός, ο Χριστός είναι Θεός εκπλήξεων. Φώναξέ τονε και θα δεις τι θα κάνει. Φώναξέ τονε με πίστη. «Ιησού μου», δίπλα είναι, το ξέρετε ότι είναι ανάμεσά μας. Όπου λέει δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί ανάμεσά τους είμαι κι εγώ. Δίπλα είναι. Όταν είσαι με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου, μόνος σου στο αυτοκίνητο, ο Χριστός είναι δίπλα. Και περιμένει. Τι περιμένει? Να τον φωνάξεις, να του μιλήσεις. Λέει, έμαθα μια προσευχή πολύ καλή. Φρέας την προσευχή την πολύ καλή. Ο Χριστός δεν θέλει ποίηματα να του πεις. Μίλησε του, άνοιξε του την καρδιά σου. «Κύριε μου, εδώ ταλαιπωρούμε στη δουλειά μου. Δεν με βλέπεις. Κύριε μου, το παιδί μου αγωνίζεται, βοήθησέ το. Κύριε μου, τη γυναίκα μου, Κύριε μου», δεν μπορείς να το πεις αυτό. Αυτή είναι η προσευχή. Προσευχή είναι να ανοίξεις το στόμα σου και να επικαλεστείς το όνομά του. «Ιησού». Και τι θα γίνει? Γκρεμίσει και τη γη και τον ουρανό για να έρθει να σε βοηθήσει. Γιατί? Γιατί σ' αγαπάει. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, το δύσκολο δεν είναι να βοηθήσει ο Θεός τον άνθρωπο. Το δύσκολο είναι να πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός θα τον βοηθήσει. Εμείς το πιστεύουμε? Το πιστεύουμε? Αλληλούια. Ταπεινός σου λέει στο λαό τον αποστάτη να σε βοηθήσει ο Θεός. Αλλά αυτοί δεν ακούγανε. «Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Γκρεμίσαν όλα, θα τα ξαναχτίσω». Πάλι θα ξαναγκρεμίσουν.
και άλλα πολλά και δύσκολα. Έφυγε ο άντρας μου, θα βρω άλλον. Έφυγε η γυναίκα μου, θα βρω άλλον. Έφυγαν τα παιδιά μου, δεν πάνε στην αυχή του Θεού. Διάφορα τέτοια σκληρά και άγρια, τα οποία όμως οδηγούν σε δυστυχία. Δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Και λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό με το οποίο θέλω να ασχοληθούμε λίγο σήμερα. Λέει ο Θεός στον Ιερεμία: «Σε έθεσα», στο 27 εδάφιο, «σκοπιά, φρούριο μεταξύ του λαού μου, για να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις την οδόν αυτών. Εσένα, Ιερεμία, σε έθεσα φύλακα». Και θέλω να πάμε στη σελίδα 736, να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πώς συμπεριφέρεται ο Θεός όταν κάποιον άνθρωπο τον βάζει φύλακα. Θυμάστε, κάποτε φώναξε τον Κάιν που είχε σκοτώσει τον αδελφό τον Άβελ και του λέει: «Πού είναι ο αδελφός ο Άβελ?» Και λέει ο Κάιν: «Μήπως φύλαξ του αδελφού μου είσαι?» Εδώ θέλω σήμερα, πριν διαβάσουμε το περιφύλακα, τα περιφυλάκων, να κάνω μια ερώτηση που θα μου απαντήσετε στο τέλος. Όχι σε μένα, στο Θεό και στον εαυτό σας. Θέλεις να είσαι φύλακας στα χέρια του Χριστού? Εγώ θέλω. Αλληλούια. Θέλεις? Θέλεις να είσαι ένας άνθρωπος που λέει η Γραφή ότι θα είσαι το στόμα του Κυρίου? Αν απορρίψετε το αχρίον και εκλέξετε το τίμιον, εγώ θα σε αποκαταστήσω και θα σε κάμω σαν το στόμα μου, λέει ο Χριστός. Επειδή ο Χριστός δεν μπορεί να μιλήσει και να τον ακούσουν οι άνθρωποι, τι κάνει? Την Παλαιά Διαθήκη έμπαινε σε αγγέλους και μίλαγαν οι άγγελοι στο όνομα του Θεού. Αργότερα στη Γενή Διαθήκη σήκωνε χριστιανούς και χριστιανές που τους βάφτιζε με Πνεύμα Άγιο και μιλάγανε δια Πνεύματος Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τι λέγανε? Να το δούμε. 17 εδάφιο διαβάζω. Σελίδα 736, πάνω-πάνω. «Ιε ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν εκ του στόματός μου και νουθέτησε αυτούς παρέ μου». Θυμηθείτε την ερώτηση, στο τέλος θα απαντήσουμε. Θέλω να είμαι ή δεν θέλω να είμαι φύλακας του Κυρίου? «Σε κατέστησα φύλακα λοιπόν επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματος του δικούς μου, λέει ο Θεός, και νηθέτησον εσύ αυτούς για λογαριασμό μου. Όταν λέγω προς τον άνεμον, άνομον, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ, δούλε μου, φύλακα, άγγελέ μου, δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις τον λόγο μου για να αποστρέψεις τον άνεμο, τον άνομον από της οδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις», άρα μπορείς να σώσεις, «να σώσεις τη ζωή αυτού. Εκείνος μεν ο άνομος θα αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα μου», το αίμα αυτού. Σε θέτω φύλακα και βλέπεις τον άνομο. Μπορεί να είναι ο θείος σου, η θεία σου, ο συνάδελφός σου. Τον βλέπεις ότι πάει στο θάνατο. Βλέπεις ότι εξέλεξε οδόν καταστροφής. Άφησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, βρήκε μια πιτσιρίκα απέναντι γειτόνισσα. Αυτός είναι 70 χρονών, αυτή είναι 15 και λέει: «Πάμε τώρα να ευτυχήσουμε». Τι να ευτυχήσεις, ρε παιδί? Αν λέει τον δεις, έχεις δύο εκδοχές. Ή θα τον νουθετήσεις ή δεν θα τον νουθετήσεις. Εάν τον νουθετήσεις, έσωσες τη ζωή του. Αν τον νουθετήσεις και σε ακούσει, έσωσες τη ζωή του. Αν τον νουθετήσεις και δεν σε ακούσει, έσωσες τη δική σου τη ζωή. Αν τον νουθετήσεις, εάν δεν τον νουθετήσεις, τότε θα πεθάνει, θα χαθεί, αλλά από σένα θα ζητήσω λογαριασμό. Το αίμα του θα είναι στο κεφάλι σου. Τρεις εκδοχές. Ή θα του πεις και θα σ' ακούσει, θα σωθεί. Ή
θα του πεις και δεν θα σε ακούσει, θα χαθεί, αλλά εσύ είσαι ελεύθερος. Ή δεν θα του πεις, θα χαθεί, αλλά θα έχεις λογαριασμό με μένα. Γι' αυτό λέω, δεν είναι εύκολο να πεις θέλω να είμαι φύλακας. Έχει συνέπειες, έχει ευθύνες, αλλά έχει και καλά αποτελέσματα. Είναι σε αιτία σωτηρίας ανθρώπων. Πρώτα-πρώτα της οικογένειάς σου. Γιατί ο Θεός εσένα πρώτα θα ευλογήσει τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, εσένα θα ευλογήσει τον άντρα σου και τα παιδιά σου. Και ύστερα όλους όσους σου φέρνει ο Χριστός μπροστά σου που είναι άνομοι. Αν βέβαια τους ομολογείς, τους φανερώνεις, τους αποκαλύπτεις το μέλλον τους, όχι με αστρολογίες και χαρτορίχτρες. Εν πνεύματι και αληθεία, μέσα από το Λόγο του Θεού. Πάμε τώρα να διαβάσουμε και από το 20 εδάφιο. Δεύτερη περίπτωση. Πάλι, εάν ο δίκαιος εκτραπεί από τις δικαιοσύνης αυτού και πράξει ανομία, και εγώ θέσω πρόσκομα έμπροσθεν αυτού, εκείνος θέλει αποθάνει. Επειδή δεν έδωκας εσύ εις αυτόν νουθεσίαν, θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού την οποίαν έκαμε, δεν θέλει μνημονευθεί πλην εκ της χειρός σου, θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εάν όμως εσύ νουθετήσεις τον δίκαιον για να μην αμαρτήσει και αυτός δεν αμαρτήσει, ο δίκαιος θα ζήσει και εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου. Άλλες τρεις περιπτώσεις. Την πρώτη φορά ήταν στον άνομο, τώρα στο δίκαιο. Υπάρχει ένας δίκαιος, ο οποίος ξεφεύγει όμως, αποστατεί, μπερδεύεται, δελεάζεται. Και από τι μπορεί να δελεαστεί? Από χίλια δύο πράγματα. Από μία δωροδοκία, το πιο απλό. Από ένα ψέμα. Από μία σαρκική επιθυμία. Από μία επιθυμία άλλων πραγμάτων. Από μία λαζονία του βίου. Από πολλά πράγματα μπορεί ένας δίκαιος άνθρωπος να πλανηθεί, να αποστατήσει. Και τι λέει ο Θεός? Αν ο δίκαιος απομακρυνθεί, θα αποθάνει. Και ο χρόνος της δικαιοσύνης του δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη του. Όπως αν ο άνομος μετανοήσει, ο χρόνος της ανομίας του δεν λαμβάνει την υπόψη. Πάει ευλογημένος από εκεί και πέρα. Η αμαρτία χάθηκε, εξαφανίστηκε. Την πέταξε στα βάθη της θάλασσας ο Θεός. Το ίδιο και η δικαιοσύνη του ανθρώπου χάνεται όταν ανομήσει ο δίκαιος. Και έρχεται τώρα πάλι ο φύλακας. Εάν τον ουδετήσεις και σ' ακούσει, και αυτός θα σωθεί και σένα θα ευλογήσω εγώ. Εάν τον ουδετήσεις και δεν σ' ακούσει, αυτός δεν θα σωθεί, αλλά σένα θα σε ευλογήσω. Αν όμως δεν τον ουδετήσεις καθόλου, αυτός θα χαθεί και σένα δεν θα σε ευλογήσω. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο είναι μαθηματικά, αδελφοί. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό λέω ότι ο χριστιανός είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που ξέρει το μέλλον του, γιατί τον ενημερώνει ο Θεός. Βέβαια, πολλές φορές αυτά στους ανθρώπους, και να τα πούμε, δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν. Και το καταλαβαίνω. Πάρε έναν τυφλό άνθρωπο που είναι μέσα στο σκοτάδι και πες του, άκου τη θάλασσα, να ακούει. Ξέρεις τι όμορφη που είναι? Γαλάζια, ήρεμη, φουρτουνιασμένη, γαλάζια που γίνεται άσπρη, γαλάζια που γίνεται πράσινη. Τι να καταλάβει ο άνθρωπος? Πάρ' του ένα τριαντάφυλλο και πες του, ξέρεις τι όμορφο αυτό το τριαντάφυλλο, μύρισε το, το μυρίζει. Είναι κατακόκκινο. Τι είναι το κόκκινο? Έτσι είναι ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, που δεν έχει αναγεννηθεί, που δεν τον έχει επισκεφθεί ο Χριστός να του αλλάξει τη ζωή, να του ανοίξει τα μάτια, να τον βγάλει από το σκοτάδι και να τον φέρει στο φως. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Και θα προσθέσω και κάτι άλλο. Και ήθε όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ να είμαστε χρήσιμοι στα χέρια του Θεού. Χρήσιμοι. Γιατί οι άνθρωποι πώς είναι? 28 εδάφιο.
πάντες είναι όλος απηθής. Καθολοκληρίαν, σελίδα 677 είμαι πάλι, καθολοκληρίαν απηθής. Δεν πείθονται, άπιστοι. Τι σημαίνει απηθής? Άπιστος. Δεν πείθεται στα λόγια του Θεού. Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος, έτσι είναι το σκοτάδι. Πάντες ολοκλήρως άπιστοι. Περπατούνε κακολογούντες. Αν μπορεί ο άνθρωπος να καλολογήσει κανέναν, ναι. Όλο κακολογεί. Πότε αυτός του φταίξε, πότε ο άλλος, μόνο αυτός είναι καλός. Ο άλλος του φταίξε, ο άλλος έκανε, ο άλλος τι δεν έκανε, ο άλλος, όλο κακολογία. Κακολογούντες, είναι χαλκός και σίδερος, σκληροί άνθρωποι. Και όσο περνάει ο καιρός θα γίνονται πιο σκληροί. Εγώ είμαι 61 χρονών, όταν ήμουν 21 δεν ήταν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν πιο ήπιοι, πιο μαλακοί. Πόρτα δεν κλειδώναμε, στο Μαρούσι γεννήθηκα, εγώ δεν είχαμε κλειδωμένες πόρτες ποτέ. 18-10 χρονών οι πόρτες μας ήταν ανοιχτές. Τώρα οι άνθρωποι έχουν γίνει σκληροί, λίγο με το αυτοκίνητο μπαίνεις μπροστά. Προχτές ερχόμουν με το αυτοκίνητο, έκανα ένα λάθος. Τι έκανα? Άφησα τα φώτα ανοιχτά. Ρε τι άκουσα. Έλεγε, Χριστέ μου. Λες, αν του σκοτώσω τη μάνα τι θα κάνει? Τίποτα δεν θα κάνει. Θα φοβηθεί. Σκληρός ο άνθρωπος. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί που γίνεται σκληρός ο άνθρωπος στον αδύναμο? Έχετε δει άντρας να δέρνει γυναίκα? Σκληρός. Σκληρός. Είναι αδύναμη. Μεγάλο να δέρνει παιδί. Σκληρός άνθρωπος. Αυτά δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Προϊστάμενος να φέρεται σε υφιστάμενο. Αφεντικό. Στο δούλο. Σκληροί είναι οι άνθρωποι. Ξέρετε τι τους σκληραίνει? Η αμαρτία. Ο Χριστός τι κάνει? Τον κάνει απαλό και τρυφερό στην καρδιά. Τον κάνει γλυκό. Ο χριστιανός γίνεται, δεν πικραίνει τους ανθρώπους. Λέει στον άντρα, πρόσεξε να μην πικραίνεις τη γυναίκα σου. Να είσαι γλυκή στη γυναίκα σου. Και στη γυναίκα τι λέει? Να σέβεσαι τον άντρα σου. Να τον αγαπάς. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Ονειρεμένη αδελφή, αλλά εφικτή. Δεν είναι ανέφικτη η ζωή του χριστιανού. Είναι αληθινή και πραγματική. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται με τις δυνάμεις της ανθρώπινες. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Γίνεται με τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σκληρή, διεφθαρμένη ολοκλήρως. Πλήρης η διαφθορά. Και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και συνεχίζει ο Θεός με παράπονο. Το φυσιτήριον εκάφθη. Ο μόλυβδος κατηναλώθηπο του πυρός. Ο χωνευτής διαλύει σμάτιν, διότι οι κακοί δεν διεχωρίστησαν. Ξέρετε τι κάνουν οι άνθρωποι? Όταν έχουν το ασήμικη νευρώμικο ή το χρυσάφι, το περνάνε από το καμίνι. Φεύγουν οι βρωμίες και μένει καθαρό το χρυσάφι. Και έρχεται ο Θεός και λέει, τους περνάω από το καμίνι. Αλλά οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Και καταλήγει στα συμπέρασμα. Ασήμι άχρηστο. Δεν καθαρίζεται. Υπάρχει ασήμι που δεν καθαρίζεται? Δεν ξέρω αδερφοί, θέλω να το ρωτήσω κάποιους. Να υπάρχει άραγε τέτοιο ασήμι? Ασήμι άχρηστο. Υπάρχει μέσα στην πέτρα, αλλά δεν μπορεί να καθαριστεί. Για πέταμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δεν υπάρχει, αλλά ο άπιστος έτσι είναι στα μάτια του Θεού. Ό,τι και να του κάνω δεν διορθώνεται. Εμείς όμως αδερφοί διορθωνόμαστε, όχι μέσα από το καμίνι της θλίψεως, αλλά μέσα από τα λόγια του Θεού. Ακούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και επειδή είμαστε χριστιανός, τι θα πει? Μαθητής του Χριστού. Πρώτον λέει εν τη Αντιοχία, οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Εμείς τι είμαστε? Μαθητές του Χριστού. Ποιος είναι ο δάσκαλός μας? Μην ονομάστε λέει κανένα σας δάσκαλο. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός.
Μην ονομάστε κανέναν καθηγητή σας. Ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Και μην ονομάστε κανένα σας πατέρα. Ένας είναι ο πατέρας σας, ο Χριστός. Αυτά είναι γραμμένα. Και τι λένε οι άνθρωποι? Καθηγητής θεολογίας. Πάτερ μου και πάτερ μου τους ανεβάζουν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η απόδειξη, αδερφοί αγαπητοί, της αμαρτίας και της ανομίας των ανθρώπων. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει ηγέτες. Η Εκκλησία του Χριστού έχει δούλους. Ένας είναι ο ηγέτης μας, ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς δούλοι και δούλες. Δηλαδή να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Μα γίνεται αυτό με τη χάρη του Χριστού, τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όχι μόνο γίνεται, αλλά και το απολαμβάνουμε κιόλας. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους. Να ψάλουμε τον ύμνο 318. Ύμνος 318. Χαίρομαι που ο Χριστός μ' αγαπά, τούτο μου λέγει Αγία Γραφή, ο θαυμάς